Γεια σας, ονομάζομαι Νίκος Κακλάνης και σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής μου διατριβής. Πρόκειται για μια εφαρμογή που επιτρέπει στους τυφλούς χρήστες να πλοηγούνται στο ίντερνετ μέσω της αφής. Ο 3D Haptic Web Browser, όπως ονομάζεται η εφαρμογή, είναι μια καινοτομία καθώς μέχρι τώρα δεν κυκλοφορεί τίποτα παρόμοιο στην αγορά, δηλαδή δεν υπάρχει εφαρμογή που να επιτρέπει στους τυφλούς χρήστες την πλοήγηση στο ίντερνετ μέσω της αφής. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εφαρμογές οι οποίες δεν υποστηρίζουν την αφή, αλλά μόνο το ακουστικό κανάλι πληροφορίας. Δηλαδή, ο υπολογιστής απλώς διαβάζει στον τυφλό χρήστη ό,τι δεν μπορεί ο ίδιος να διαβάσει. Στην εφαρμογή όμως τη συγκεκριμένη που θα σας παρουσιάσω, πέρα από την αναγνώριση φωνής και την σύνθεση φωνής, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να μιλάει στον υπολογιστή και να τον καταλαβαίνει και ο υπολογιστής επίσης μπορεί να μιλάει στον χρήστη μέσω συστήματος σύνθεσης φωνής. Πέρα από αυτά τα δύο λοιπόν, που μπορούμε να τα δούμε σε εφαρμογές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, η καινοτομία της εφαρμογής μου είναι ότι έχουμε προσθέσει και απτική πληροφορία. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να αισθανθεί κάθε αντικείμενο που βρίσκεται μέσα σε μια σελίδα μέσω της αφής. Και την πληροφορία αυτή μπορεί να την νιώσει, δηλαδή το ότι ακουμπάει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μέσω της συσκευής Phantom Desktop της εταιρείας Sensible Technologies. Ας περάσουμε λοιπόν στην παρουσίαση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή πολλοί από εσάς μπορεί να μην έχετε ξαναδεί μια απτική συσκευή και δεν ξέρετε πώς λειτουργεί, θα σας δείξω ένα demo από μια απλή εφαρμογή. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τρισδιάστατο pick-up που έχει και απτική πληροφορία και αυτό τι σημαίνει, ότι μπορώ να το αγγίξω μέσω της απτικής συσκευής και να αισθανθώ την υφή του. Η απτική συσκευή είναι αυτή εδώ που βλέπετε, είναι το Phantom, το desktop Phantom της Sensible Technologies και περιλαμβάνει κάτι που μοιάζει με στυλό και έχει ένα κουμπί και μπορεί να κινηθεί σε όλες τις διαστάσεις. Πηγαίνει δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω και μπορεί και να περιστραφεί αυτό που μοιάζει με στυλό. Βλέπετε πώς μετακινείται ο κέρσορας καθώς το κινώ. Και τώρα, όταν πάω να ακουμπήσω το pick-up, μου ασκεί δύναμη προς την αντίστροφη φορά. Βλέπετε, ακουμπάω το δίσκο και μπορώ να το γυρίσω. Σε αυτή την επιφάνεια έχω ένα force feedback, μια ανάδραση δύναμης δηλαδή, και δεν με αφήνει να προχωρήσω πιο μπροστά τον cursor, άρα καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα αντικείμενο. Αισθάνομαι αυτή την επιφάνεια. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το περιβάλλον της εφαρμογής, η οποία μπορεί να λειτουργήσει και με ποντίκι
Υποστηρίζει όμως και τη συσκευή, την οπτική που λέγεται Phantom. Ας δούμε πρώτα πώς μπορούμε να τη λειτουργήσουμε με ποντίκι. Σε αυτό το text box μπορούμε να γράψουμε τη διεύθυνσή μας, τη διεύθυνση την οποία θέλουμε να μεταβούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το google.gr. Αριστερά βλέπουμε τη σελίδα τη συγκεκριμένη όπως παρουσιάζεται σε έναν συνηθισμένο web browser όπως είναι ο Internet Explorer ή ο Mozilla. Μπορούμε ας πούμε να κάνουμε μια αναζήτηση για τη λέξη Greece και λειτουργεί κανονικά όπως ένας web browser. Η βασική ιδέα είναι ότι μετατρέπουμε κάθε στοιχείο που βρίσκεται σε μια σελίδα HTML σε ένα τρισδιάστατο στοιχείο το οποίο περιλαμβάνει και απτική πληροφορία. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Ας μπούμε στη σελίδα greece.com. Loading. Travel Greece and Greek Island Guide. Τώρα θα σας εξηγήσω τι είναι όλα αυτά τα κουτάκια, οι σφαίρες, τα αστεράκια. Λοιπόν, κάθε στοιχείο της HTML, δηλαδή της σελίδας που βλέπετε στα αριστερά, έχει μετατραπεί σε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο εδώ στο κέντρο. Αυτό για παράδειγμα είναι το εικονίδιο που βλέπετε πάνω αριστερά και είναι ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με μία κοιλότητα στη μέση και είναι το τριδιάστατο αντικείμενο που αναπαριστά την εικόνα που περιλαμβάνει έναν υπερσύνδεσμο, δηλαδή image με hyperlink. Στη συνέχεια, αν δούμε στη σελίδα, υπάρχουν πάνω-πάνω 6 hyperlinks. Home, Accommodations, Online Library, News, Information και Travel Hotels. Αυτά τα 6 hyperlinks, οι 6 υπερσύνδεσμοι, έχουν μετατραπεί σε 6 3D αντικείμενα. Home, Accommodations, Online Library, News, Information και Travel Hotels. Έτσι δηλαδή συμβολίζονται, έτσι αναπαριστούμε μάλλον, τους υπερσυνδέσμους. Όπου βρίσκουμε κείμενο, το αναπαριστούμε με μία πράσινη σφαίρα. Όπου βρίσκουμε εικόνα, όπως είναι αυτή εδώ η εικόνα για παράδειγμα, που δεν περιλαμβάνει υπερσύνδεσμο, γιατί αλλιώς θα εμφανιζόταν ένα τέτοιο αντικείμενο, κόκκινο. Όπου λοιπόν βλέπουμε μία απλή εικόνα, τη μετατρέπουμε σε ένα αστεράκι. Από τα κόκκινα κουμπιά εδώ πέρα, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί πάνω και κάτω στη σελίδα.
αυτό το τρισδιάστατο αντικείμενο συμβολίζει ένα input text, δηλαδή ένα στοιχείο της HTML στο οποίο μπορεί να εισάγει κείμενο ο χρήστης. Δηλαδή, αν το δούμε πάνω στη σελίδα, είναι αυτό εδώ το στοιχείο που μπορεί ο χρήστης να γράψει κείμενο. Η αναπαράστασή του η τρισδιάστατη είναι αυτή. Αυτά τα αντικείμενα αναπαριστούν ένα selection list, δηλαδή ένα component μέσα από το οποίο μπορεί να επιλέξει ο χρήστης μέσα από διάφορες επιλογές, όπως για παράδειγμα το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι για να επιλέξουμε τη χώρα στην οποία βρισκόμαστε. Και κινώντας τη ροδέλα πάνω και κάτω, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την επιλογή του. Και αν το δούμε πάλι στη σελίδα, είναι αυτό. Με την ίδια λογική, κάθε συστατικό της HTML, δηλαδή ό,τι αντικείμενο μπορεί να παρουσιαστεί μέσα σε μία ιστοσελίδα, εμείς το μετατρέπουμε σε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο. Κάθε φορά που ο κέρσορας βρίσκεται πάνω από ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, δίπλα αναγράφεται και η τιμή του. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε έναν υπερσύνδεσμο με την τιμή Θεσσαλονίκη, εδώ έναν υπερσύνδεσμο με την τιμή Σκιάθος, έναν με την τιμή Κρήτη, και κάθε φορά πατώντας το Control από το πληκτρολόγιο, το Left Control, μπορούμε να την ακούσουμε αυτή την τιμή. Κάρος. Θεσσαλονίκη. Σκιάθος. Κόρφιου. Athens. Εδώ έχουμε σκέτο κείμενο, όπως έχουμε πει ότι αναπαρίσταται από μία σφαίρα. Country. Εδώ που επιλέγουμε τη χώρα, κινώντας τη ροδέλα πάνω και κάτω. Country. Current selection. Central Africa. Country. Current selection. Costa Rica. Με αυτό το τρισδιάστατο αντικείμενο αναπαριστούμε τα κουμπιά που βρίσκονται σε μια σελίδα. Αυτό π.χ. είναι το Find Hotels. Ναι, είναι αυτό το κουμπί. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποια άλλη διεύθυνση, όπως είναι το google.gr. Loading. I Google. Υπάρχει υποστήριξη και για ελληνικούς χαρακτήρες, όπως βλέπετε. Ομάδες. Πατώντας left control, όπως είπαμε πιο πριν, μπορεί να ακούσει ο χρήστης τη τιμή του συγκεκριμένου υπερσυνδέσμου. Gmail. Περισσότερα. Είσοδος. Πάμε ξανά να δούμε και τη σελίδα πώς είναι στην πραγματικότητα. Να τη υπερσύνδεσμη.
Τώρα, για κάθε σελίδα δημιουργείται αυτόματα ένα αρχείο UseXML. UseXML είναι μια γλώσσα η οποία περιγράφει user interfaces και αν πατήσουμε το κουμπί εδώ πέρα που γράφει UseXML βλέπουμε το αρχείο UseXML που δημιουργήθηκε. Αυτό είναι ένα αρχείο XML που περιγράφει τη συγκεκριμένη 3D σκηνή που έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο site το οποίο βλέπουμε, δηλαδή εδώ για το Google στο οποίο βρισκόμαστε, google.gr, βλέπουμε ότι έχουμε έναν υπερσύνδεσμο που έχει τιμή εικόνες και έχει ένα σχήμα το οποίο λέγεται Hyperlink Shape. Βλέπουμε τη θέση του στον χ/ψ/z άξονα και αυτές είναι κάποιες τιμές που σχετίζονται με την απτική συσκευή, κάποια εφέ που υποστηρίζει η απτική συσκευή που λέγεται Phantom. Με λίγα λόγια, ό,τι τρισδιάστατο αντικείμενο βλέπουμε σε αυτό το χώρο στη σκηνή μας, αυτό περιγράφεται μέσα στο αρχείο UseXML, το οποίο δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή κάθε φορά που μπαίνουμε σε ένα site, σε μια καινούργια σελίδα. Αυτό το αρχείο τώρα που δημιουργήθηκε μπορούμε είτε να το σώσουμε για μελλοντική χρήση, είτε κάποιο αρχείο που έχουμε ήδη σωσμένο να το φορτώσουμε και να δούμε πώς ανανεώνεται η τρισδιάστατη σκηνή που έχουμε εδώ. Τώρα θα δούμε πώς αλληλεπιδρά η συσκευή Phantom Desktop με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Βλέπουμε τώρα ότι ο κέρσορας μας είναι τρισδιάστατος και μπορεί να κινηθεί σε όλες τις διευθύνσεις. Μπορούμε να το περιστρέψουμε. Και όταν πατάμε το κουμπί της συσκευής, ο κέρσορας γίνεται πορτοκαλί. Τώρα περνάμε στο κομμάτι που αφορά κάποιον τυφλό χρήστη. Πώς θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει δηλαδή με τη συγκεκριμένη συσκευή. Το ποντίκι πλέον δεν το χρησιμοποιούμε και ό,τι μας χρειάζεται είναι η απτική συσκευή, 3 κουμπιά μόνο από το πληκτρολόγιο και το μικρόφωνο. Ο χρήστης μέσω της συσκευής μπορεί να αισθανθεί το σχήμα και την υφή που έχει κάθε αντικείμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα ακουμπάω μέσω της απτικής συσκευής τον τοίχο. Δεν μπορώ να την πιέσω παραπάνω προς τα μέσα την απτική συσκευή, γιατί μου ασκεί δύναμη προς την αντίστροφη πλευρά, προς τα έξω δηλαδή. Βλέπετε ότι μπορώ να κινηθώ μόνο μέσα στους τοίχους. Εκεί που υπάρχει τοίχος,
αναγκαστικά συναντώ εμπόδιο. Με την ίδια λογική μπορώ να αισθανθώ το σχήμα και την υφή κάθε αντικειμένου. Εδώ π.χ. νιώθω την κοιλότητα που έχει το αντικείμενο που συμβολίζει έναν υπερσύνδεσμο. Τώρα, ένας τυφλός χρήστης, επειδή δεν μπορεί να εισάγει δεδομένα από το πληκτρολόγιο, έχουμε ενσωματώσει ένα speech recognition engine, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να μιλήσει στον υπολογιστή και να εισάγει τη νέα διεύθυνση στην οποία θέλει να μεταβεί. Πατώντας το space, η εφαρμογή περιμένει να της δώσουμε μέσω του μικροφόνου την καινούργια διεύθυνση στην οποία θέλουμε να μεταβούμε. Tell me the new URL. www.yahoo.com. www.yahoo.com. Misunderstanding. Last input deleted. www.google.com. www.google.com. Submit. And submit is missed. Misunderstanding. Last input deleted. What did you write? www.google.com and submit it. Restart. All deleted. www.greece.com. www.greece.com. The misunderstanding. Last input deleted. Submit. Loading. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης λέει στην εφαρμογή ότι θέλει να μεταβεί στη σελίδα www.greece.com. Greece.com, Travel Greece and Greek Island Guide. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο όπως όταν ήμασταν στην προηγούμενη σελίδα, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, μπορεί ο χρήστης μέσω της συσκευής να αισθανθεί το σχήμα που έχει κάθε αντικείμενο. Δηλαδή τώρα, ακουμπάει ένα αντικείμενο που αναπαριστά το κείμενο, όπου βρεθεί δηλαδή κείμενο στη σελίδα, δημιουργείται μια τέτοια σφαίρα. Την καμπύλη μπορεί να τη νιώσει ο χρήστης μέσω της συσκευής Phantom. Το ίδιο και εδώ που έχουμε ένα αστεράκι και είναι η αναπαράσταση μιας εικόνας, πάλι ο χρήστης αισθάνεται την υφή. Κάθε φορά που ακουμπάει ένα αντικείμενο, πατώντας control, μπορεί να ακούσει περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, εδώ ακουμπάμε τον τοίχο. Πατώντας control, this is a part of the 3D scene. To pass through this wall, push phantom button. Μας λέει η εφαρμογή ότι ακουμπάμε έναν τοίχο. Δηλαδή ένα μέρος της σκηνής. Εδώ έχουμε έναν υπερσύνδεσμο. Αν πατήσουμε το control τη στιγμή που το ακουμπάμε, θα ακούσουμε την περιγραφή του. Hyperlink accommodations. Είναι δηλαδή ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί στο accommodations. Για να μεταβούμε στη σελίδα του υπερσύνδεσμου, στη σελίδα προορισμό δηλαδή, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί του Phantom
καθώς ακουμπάμε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Είδαμε ότι έγινε πορτοκαλί ο κέρσορας όταν πατήσαμε το κουμπί και τώρα προχωράμε στη σελίδα Accommodation. Athens Rentals, Houses for Rented Athens, Greece Area. Εδώ έχουμε υπερσύνδεσμο, εδώ έχουμε μια εικόνα, στην εικόνα, αν υπάρχει περιγραφή της, μπορούμε να την ακούσουμε, δηλαδή τώρα που ακουμπάμε το αστεράκι αυτό, αν πατήσουμε το control για να ακούσουμε την περιγραφή του αντικειμένου, no alternate text. Ακούμε ότι είναι μια εικόνα που δεν έχει κείμενο περιγραφής. Το alternate text δηλαδή, που είναι ένα στοιχείο της HTML για τις εικόνες. Σε περίπτωση που θέλουμε να κινηθούμε πιο πάνω ή πιο κάτω στη σελίδα μας, μπορούμε να κρατήσουμε πατημένο το κουμπί του Phantom και να στρέψουμε αυτό που μοιάζει με στυλό. Βλέπουμε ότι τώρα κινούμαστε προς τα κάτω. Αν το πατήσουμε και περιστρέψουμε το στυλό προς την αντίθετη κατεύθυνση, πηγαίνουμε προς τα πάνω. Και όταν φτάσουμε τέρμα πάνω στη σελίδα μας, η εφαρμογή μας ειδοποιεί. Αυτή είναι όλη η λογική λοιπόν, ότι προσπαθούμε να μετατρέψουμε κάθε στοιχείο που βρίσκεται μέσα σε μία σελίδα σε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο που περιέχει και απτική πληροφορία. Αισθάνεται δηλαδή ο τυφλός χρήστης με τη συσκευή Phantom τι στοιχείο ακουμπάει κάθε φορά, από το ξεχωριστό του σχήμα μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, και πατώντας το control μπορεί να ακούσει την περιγραφή του συγκεκριμένου αντικειμένου. Για να επιλέξει το νέο του προορισμό, τη νέα σελίδα που θέλει να επισκεφτεί, μπορεί να πατήσει space όπως είδαμε πριν και να μιλήσει στο μικρόφωνο. Και βέβαια, όπως είπαμε στην αρχή, η συσκευή λειτουργεί και με ποντίκι. Και προσφέρει έτσι έναν εναλλακτικό τρόπο πλοήγησης στο ίντερνετ για τα άτομα που δεν έχουν προβλήματα όρασης. Τέλος, αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα απλό διαφημιστικό που είναι μια εξομοίωση ρούχου. Στην ουσία δεν έχει καμία λειτουργικότητα μέσα στην εφαρμογή. Και αυτό το κουμπί είναι για βοήθεια. Αυτές οι οδηγίες μας λένε ότι η συσκευή Phantom αναγνωρίζεται αυτόματα με την εκκίνηση της εφαρμογής. Από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιούμε τρία κουμπιά. Πρώτο είναι το left control, το αριστερό control δηλαδή, που όταν το πατήσουμε ο υπολογιστής ξεκινάει να μας μιλάει και μας διαβάζει την περιγραφή του κάθε αντικειμένου που ακουμπάμε κάθε φορά. Το αριστερό shift, που όταν θέλουμε να διακόψουμε το διάβασμα το πατάμε και διακόπτεται. Και το space, το οποίο το πατάμε όταν θέλουμε να εισάγουμε μέσω του μικροφόνου μια νέα διεύθυνση στην οποία θέλουμε να μεταβούμε.